που αν είχε εμπιστευτεί κάποιους κωδικούς, αυτό είναι ξεκάθαρο, ότι κανένα από τα παιδιά που ζούσαν μαζί του και τώρα θρηνούν για το χαμό του, δεν θα αποτολμούσε να κάνει μια τέτοια μεγάλη ατιμία. Αυτό είναι κατηγορηματικά η προσωπική μου άποψη, ότι αποκλείεται να έχει. Επειδή ακούστηκε ότι εκλάπηκε το κινητό του, Παντελή, το κινητό του έχει παραδοθεί στην οικογένεια? Το κινητό του από την ημέρα του θανάτου του, όταν μεταβήκαμε στην τροχιά του Ελληνικού για να προβούμε σε κάποιες ενέργειες που έπρεπε να γίνουν, παρεδόθη μαζί με τα προσωπικά του αντικείμενα στον αδελφό του. Και συνετάγει, σύμφωνα με τον νόμο, η πράξη παραδόσης και παραλαβής. Άρα κατηγορηματικά σας διαβεβαιώ ότι δεν ισχύει μια τέτοια πληροφορία. Παραμύθιαζομαι, ξέρω πολύ καλά τι θα συμβεί κι ούτε που νοιάζομαι. Θέλω μαζί να μας βρει το πρωί. Επειδή έχει ακουστεί ότι υπήρχαν πολλά δημοσίευτα τραγούδια του Παντελή που υπήρχαν μέσα στους λογαριασμούς του, ισχύει κάτι τέτοιο? Εγώ δεν το γνωρίζω προσωπικά. Εκείνο που ξέρω είναι ότι ο Παντελής ήταν μια πηγή έμπνευσης. Φυσικά έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια, τα οποία όμως δεν γνωρίζουμε εάν περιείχονται μέσα στα προσωπικά δεδομένα. Εκείνο το οποίο είναι σίγουρο, ότι η οικογένεια εγνώριζε όλες τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες πάνω στη συγγραφή αυτών των τραγουδιών και είναι κατοχυρωμένα. Στο ποτί μου που πίνω, ο Καμάν. Τα πρώτα μας εξώδικα, δηλαδή οι πρώτες νομικές ενέργειες, στρέφονται εναντίον δύο site, τα οποία με τρόπο βάναυσο επιχειρούν να δυσφημίσουν τον Παντελή, επικαλούμενα ως πηγή μια ανώνυμη πληροφορία στενού του συνεργάτη. Δηλαδή είναι τόσο πολύ ψέμα, αλλά και τόσο μεγάλη η παραβίαση και η προσβολή, που δεν μπορείς παρά να μην ζητήσεις την αποκατάσταση του Παντελή. Και αν δεν το πράξουν αυτό, να είναι σίγουροι ότι θα τιμωρηθούν αυστηρά, όπως ο νόμος και η ηθική επιτάσσει. Ότι μια αγάπη που τη σύλλευαν θεοί και αγγέλη. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολλά να συζητήσουμε και αυτό είναι το πρώτο μικρό μέρος που αφορά στις άμεσες αγωγές, μετά έχουμε το δεύτερο μέρος που αφορά στο τροχαίο και το τρίτο μέρος που αφορά